Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Τη δέσμευση ότι σύντομα θα ανακοινωθεί ένα νέο εθνικό πρόγραμμα στήριξης ανέλαβε στην τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα στους πολίτες όσο χρειαστεί και τόνισε ότι γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτή η εισαγόμενη ακρίβεια πολιορκεί τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Στο σημείο αυτό, ας δούμε τα θέματα που συμπεριέλαβε στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Τη δέσμευση ότι σύντομα θα ανακοινωθεί ένα νέο εθνικό πρόγραμμα στήριξης ανέλαβε στην τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε δε ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα στους πολίτες όσο χρειαστεί και τόνισε ότι γνωρίζει πολύ καλά πως αυτή η εισαγόμενη ακρίβεια πολιορκεί τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δεν έπαψα ποτέ να τονίζω ότι οι μισθοί στη χώρα μας δυστυχώς είναι ακόμα χαμηλοί ως απόρρια της δεκάχρονης οικονομικής περιπέτειας. Είναι κάτι το οποίο προφανώς μας απασχολεί ιδιαίτερα, είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι η στήριξη των εισοδημάτων είναι βασική κυβερνητική προτεραιότητα. Όλη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο έχει ως εξής. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Στην τελευταία μας ψηφιακή συνεδρίαση, γιατί καθώς έρονται σταδιακά και οι τελευταίοι περιορισμοί της πανδημίας, το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από παραπάνω από 2 χρόνια, θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των μελών του. Το σημερινό πάντως γίνεται στη σκιά των νέων ρωσικών εκβιασμών με αιχμή τη διακίνηση του φυσικού αερίου. Δεν έχω να πω πολλά. Σε ό,τι μας αφορά, 2 μόνο σχόλια. Πρώτον, η ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας είναι απόλυτα διασφαλισμένη και δεύτερον, οι προμήθειες φυσικού αερίου της χώρας θα γίνουν με τρόπο τέτοιο ώστε να μην παραβιαστούν οι κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία. Εάν χρειαστεί στη συνέχεια, θα κάνουμε και μια πιο αναλυτική συζήτηση με παρέμβαση του Υπουργού Ενέργειας. Είναι άλλωστε γνωστό ότι ήδη συνδράμουμε τη φίλη γείτονα Βουλγαρία, ενώ την Τρίτη μαζί με άλλους ηγέτες της Βαλκανικής θα βρεθώ στην Αλεξανδρούπολη, στο νέο τερματικό σταθμό αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής, το οποίο σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες μέσα σε λιγότερο από 20 μήνες θα μας έχει δώσει τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουμε πλήρως τις πηγές εφοδιασμού σε φυσικό αέριο όχι μόνο της πατρίδος μας αλλά και όλης της Βαλκανικής Χερσονήσου. Η Ελλάδα λοιπόν γρήγορα και πολύ μεθοδικά μετατρέπεται σε έναν ενεργειακό κόμβο της περιοχής αλλά ταυτόχρονα και σε στρατηγική πύλη εισόδου ενεργειακών πόρων προς την νοτιοανατολική Ευρώπη συνολικά. Πολύ σύντομα επίσης θα ανακοινωθεί το νέο εθνικό πρόγραμμα στήριξης απέναντι στις συνέπειες του πολέμου και της εισαγόμενης ενεργειακής έκρηξης. Ξέρω πολύ καλά πως αυτή η εισαγόμενη ακρίβεια πολιορκεί τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ δεν έπαψα ποτέ να τονίζω ότι οι μισθοί στη χώρα μας δυστυχώς είναι ακόμα χαμηλοί ως απόρρια της δεκάχρονης οικονομικής περιπέτειας. Είναι κάτι το οποίο προφανώς μας απασχολεί ιδιαίτερα, γι' αυτό και εν όψη των ευρωπαϊκών αποφάσεων εμείς αναπτύσσουμε και δρομολογούμε όπως το έχουμε κάνει εδώ και αρκετούς μήνες τις δικές μας εθνικές δράσεις και η στήριξη των εισοδημάτων είναι βασική μας κυβερνητική προτεραιότητα. Από τη Δευτέρα, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, ο κατώτατος μισθός, η βασική αμοιβή, αυξάνεται κατά 50 ευρώ το μήνα. Από τα 663 ευρώ πηγαίνει στα 713 ευρώ. Σε συνδυασμό με την πρώτη δόση του Ιανουαρίου, είναι μια αύξηση της τάξης του 9,7% σε σχέση με τον κατώτατο μισθό του 2021, πολύ πάνω από τον πληθωρισμό. Ουσιαστικά δίνουμε στους εργαζομένους που αμείβονται με το κατώτατο μισθό ένα επιπρόσθετο 15ο μισθό το χρόνο. Είναι μια πολύ σημαντική αύξηση αυτή, μια κίνηση στήριξης των χαμηλότερων εισοδημάτων. Ένα μήνυμα ότι η πολιτεία στέκεται στο πλευρό των χαμηλόμισθων συμπολιτών μας και ένας δίκαιος τρόπος να επιμερίζεται το μέρισμα ανάπτυξης σε όλους τους συμπολίτες μας. Ανάλογα φυσικά αυξάνεται και το επίδομα ανεργίας όπως και όλη η μισθολογική κλίμακα.
Επίσης, να θυμίσω ότι τον Ιούνιο ακολουθεί νέα μείωση των εργοδοτικών εισφορών και επιμένω πολύ και θέλω και εσείς να το κάνετε στις συγκεκριμένες πολιτικές μας, γιατί τις θεωρώ σφραγίδες της κοινωνικής μας πολιτικής. Δεν δίνουν λύσεις στις ανάγκες όλων των πολιτών, καταδεικνύουν όμως τη δική μας συστηματική προσπάθεια να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών που έχει η χώρα. Είναι προφανώς μέτρα τα οποία διαδέχονται άλλες ελαφρύνσεις, ισχύουν παράλληλα και με τις επιδοτήσεις στο ρεύμα και στα καύσιμα. Είναι μέτρα τα οποία βρίσκουν ανταπόκριση αν σκεφτείτε ότι μέσα σε 48 μόλις ώρες πάνω από μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας μπήκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα του Fuel Pass. Θα το ξαναπώ. Είναι μέτρα τα οποία δεν καλύπτουν όλες τις αυξήσεις, μετριάζουν όμως τις απώλειες από τις ανατιμήσεις. Γιατί αυτή η μάχη με την πανευρωπαϊκή κρίση είναι άνηση και τελικά θα χρειαστεί μια πανευρωπαϊκή απάντηση. Σε εθνικό όμως επίπεδο, εμείς στείνουμε τα δικά μας αναχώματα και ας μην ξεχνάμε ότι ο πληθωρισμός των τιμών δεν αντιμετωπίζεται σε καμία περίπτωση με πληθωρισμό εντυπώσεων, αλλά μόνο με επιλογές οι οποίες είναι συνετές και αποτελεσματικές. Κλείνω λοιπόν αυτή τη σύντομη αναφορά στην επικαιρότητα με τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα σε κάθε πολίτη και για όσο καιρό χρειαστεί, χωρίς ποτέ να κρύβουμε τα εμπόδια της συγκυρίας, μιλώντας πάντα τη γλώσσα της αλήθειας, αλλά εξαντλώντας τα περιθώρια στήριξης της κοινωνίας. Νιώθουμε, προσπαθούμε και δρούμε. Αυτά είναι τρία ρήματα που πρέπει να διαπερνούν την καθημερινότητά μας. Το πρώτο θέμα του Υπουργικού Συμβουλίου θα είναι μια αναλυτική παρουσίαση από τον Υπουργό Οικονομικών για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας εντός του 2022 που θα δώσουν σε όλους μας μια καλύτερη εντύπωση και μια καλύτερη εικόνα για τα πραγματικά περιθώρια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για την άσκηση τέτοιων πολιτικών. Έχουμε μια πλούσια ατζέντα στο Υπουργικό Συμβούλιο, έχουμε 11 θέματα. Θα ήθελα να αναφερθώ ενδεικτικά σε δύο πολύ σημαντικά εξ αυτών. Το πρώτο λύνει ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τη χώρα από το 1929. Κανένας νόμος μέχρι τώρα δεν έχει μπορέσει να το ρυθμίσει. Αναφέρομαι στο σύνθετο ζήτημα των δημοσίων ακινήτων, τα οποία κατά καιρούς έχουν καταπατηθεί. Μιλάμε για 90.000 περιπτώσεις, για το 92% των δημοσίων ακινήτων που επί δεκαετίες έχουν γίνει σπίτια, κτήματα, επαγγελματικές στέγες πολιτών. Αυτοί πλέον θα μπορούν να τα εξαγοράσουν αποκαθιστώντας το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, ενισχύοντας παράλληλα τα δημόσια έσοδα με το τίμημα και τους φόρους μεταβίβασης ακινήτων. Και όλα αυτά βεβαίως πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Υπάρχουν όμως και άλλες κοινωνικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, όπως το ακαθόδες ζήτημα που αφορά πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολλά ζευγάρια. Το ζήτημα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι ένα θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο και με το νέο και εξαιρετικά καινοτόμο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας εξυγχρονίζεται και στη χώρα μας με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις το πλαίσιο το οποίο διέπει την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Για παράδειγμα, αυξάνεται το ηλικιακό όριο των γυναικών που επιλέγουν αυτή τη μέθοδο, ιδρύεται επίσημη τράπεζα γενετικού υλικού. Κυρίως όμως, με τις νέες ρυθμίσεις θεραπεύονται δεκάδες δυσλειτουργίες οι οποίες είχαν καταγραφεί στα διάφορα στάδια αυτής της κρίσιμης διαδικασίας και ταλαιπωρούσαν αφόρητα γυναίκες αλλά και ζευγάρια που επέλεγαν την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή προκειμένου να κάνουν οικογένεια. Όπως διαπιστώνετε, έχουμε πολλά να πούμε και ακόμα περισσότερα να κάνουμε την ώρα που η αντιπολίτευση ασχολείται πότε με μύθους της καταστροφολογίας και πότε με παραμύθια στα οποία πρωταγωνιστούν βασιλιάδες, πρίγκιπες, δράκοι. Ούτε το ψέμα, ούτε και η γελοιότητα, βλέπετε, έχουν όρια. Εμάς, όμως, μας περιμένει πολλή δουλειά για τα προβλήματα τα οποία αφορούν όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Ελπίζω όλοι να πήρατε δυνάμεις στις λίγες ελεύθερες ημέρες που είχαμε, τις ημέρες της λαμπρής. Ανανεώσαμε τις αντοχές μας, οπότε, στα χρόνια πολλά, να προσθέσω και την καλή δύναμη για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο έλαβε χώρα σήμερα 29 Απριλίου 2022, μετά τις διακοπές του Πάσχα. Και ένας δίκαιος τρόπος να επιμερίζεται το μέρισμα ανάπτυξης σε όλους τους συμπολίτες μας. Ανάλογα, φυσικά, αυξάνεται και το επίδομα ανεργίας, όπως και όλη η μισθολογική κλίμακα. Επίσης, να θυμίσω ότι τον Ιούνιο ακολουθεί νέα μείωση των εργοδοτικών εισφορών
Και επιμένω πολύ, και θέλω και εσείς να το κάνετε, στις συγκεκριμένες πολιτικές μας, γιατί τις θεωρώ σφραγίδες της κοινωνικής μας πολιτικής. Δεν δίνουν λύσεις στις ανάγκες όλων των πολιτών, καταδεικνύουν όμως τη δική μας συστηματική προσπάθεια να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών που έχει η χώρα. Την ανάγκη οικονομικής στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαπίστωσαν οι πρόεδροι των 6 επιμελητηρίων της περιφέρειάς μας και ως εκ τούτου υπέβαλαν συγκεκριμένη πρόταση λήψης μέτρων προς τη διοίκηση της περιφέρειας. Την πρόταση συνυπογράφουν ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, ο κ. Αντώνης Γραβάνης, και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, ο κ. Νίκος Αγγελίδης. Ας δούμε περισσότερα για το θέμα αυτό στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Την ανάγκη οικονομικής στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης διαπίστωσαν σε συζήτησή τους οι πρόεδροι των 6 επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ως εκ τούτου υπέβαλαν συγκεκριμένη πρόταση λήψης μέτρων προς τη διοίκηση της περιφέρειας. Την πρόταση αυτή συνυπογράφουν ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, ο κ. Αντώνης Γραβάνης, και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, ο κ. Νίκος Αγγελίδης. Η εν λόγω πρόταση συνίσταται στην κατάρτιση ενός χρηματοδοτικού προγράμματος με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μία σαφή στόχευση, ώστε να ωφεληθούν μέσα από αυτό μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδημική κρίση του κορονοϊού και δεν είχαν ενταχθεί σε προηγούμενα χρηματοδοτικά προγράμματα. Σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδας τρέχουν ήδη αντίστοιχα προγράμματα, από τα οποία μάλιστα μπορούν να προκύψουν και οι κατευθυντήριες γραμμές για το συγκεκριμένο που ετούνται οι 6 πρόεδροι των επιμελητηρίων της περιφέρειάς μας. Οι πρόεδροι των 6 επιμελητηρίων λοιπόν της περιφέρειάς μας συνυπογράφουν την κάτωθη δήλωση. Η τοπική μας οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και ως εκ τούτου πρέπει να στηριχθούν και να ενδυναμωθούν ώστε να αντέξουν τις συνέπειες που επέφερε στον κύκλο εργασιών τους ο κορονοϊός. Είδαμε ότι κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και στην περιφέρεια Θεσσαλίας από τη διοίκηση, το λεγόμενο πρόγραμμα ANASA 2, και έτσι προτείναμε και στη διοίκηση της δικής μας περιφέρειας να πράξει κάτι ανάλογο. Φυσικά, όλα τα επιμελητήρια αλλά και το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είμαστε στη διάθεσή της διοίκησης της περιφέρειάς μας ώστε να σχεδιάσουμε από κοινού το πρόγραμμα και να προσφέρουμε στην τεχνοκρατική μας εμπειρία με γνώμονα πάντα τη βελτίωση των συνθήκων στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα. Ελπίζουμε ότι η πρότασή μας θα τύχει θετικής αντιμετώπισης στο άμεσο μέλλον. Στην επιστολή τους αναφέρουν τα επιμελητήρια μεταξύ άλλων. Έχει δημοσιευτεί δράση με τίτλο ANASA 2 από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω της οποίας θα ενισχυθούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στη ζώνη εμβέλειας με ποσά από 2.000 έως 7.000 ευρώ. Κρίνοντας την εν λόγω δράση ως καλή πρακτική, προτείνουμε στη διοίκησή σας την υιοθέτηση και την εφαρμογή της, πάντα βέβαια σε συνάρτηση με τις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής μας και τα οικονομικά δεδομένα της περιφέρειάς μας. Ήδη από το Σεπτέμβριο του 2021, εκτενής έρευνα έχει καταδείξει το πρόβλημα ρευστότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με 1 στις 5 να δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου ρευστότητα και το 36,7% να θεωρεί ορατό τον κίνδυνο λουκέτου. Με δεδομένο μάλιστα ότι η επιχειρηματική κοινότητα της περιφέρειάς μας αποτελείται κατά κύριο λόγο από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σας καλούμε να εξετάσετε σοβαρά το ενδεχόμενο κατάρτισης ενός προγράμματος ενίσχυσης αντίστοιχου του Θεσσαλικού ANASA 2 και δηλώνουμε την πρόθεσή μας να συνδράμουμε τη διοίκησή σας στην κατεύθυνση αυτή μέσω του θεσμικού ρόλου μας αφενός και αφετέρου μέσω των τεχνοκρατικών δυνατοτήτων που έχουν τα επιμελητήριά μας και μπορούμε να ενεργοποιήσουμε για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.
Ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Δημήτρης Χαρίτου, με ερώτηση που κατέθεσε χθες 5η 28 Απριλίου στη Βουλή, ζητά από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την κατασκευή των δικτύων διανομής νερού, ώστε να ολοκληρωθεί επιτέλους μετά από 2 δεκαετίες το έργο του φράγματος Ιασίου. Ένα έργο πνοής, όπως δήλωσε, και τον πρωτογενή τομέα, που θα συμβάλλει στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας στη Ροδόπη. Ας δούμε τι δήλωσε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Δημήτρης Χαρίτου, ζητά την ολοκλήρωση του φράγματος του Ιασίου με την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την κατασκευή των δικτύων διανομής νερού. Ο βουλευτής Ροδόπης, λοιπόν, με ερώτηση που κατέθεσε την 5η 28 Απριλίου στη Βουλή, ζητά από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την κατασκευή των δικτύων διανομής νερού, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο του φράγματος Ιασίου. Ένα έργο πνοής για τον πρωτογενή τομέα που θα συμβάλλει στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας στη Ροδόπη. Ο βουλευτής στην ερώτησή του επισημαίνει ότι μετά από 2 δεκαετίες καθυστερήσεων επιβάλλεται χωρίς άλλη χρονοτριβή η κυβέρνηση να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση από υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία για την κατασκευή των δικτύων διανομής νερού, το κόστος των οποίων μπορεί να προσεγγίσει το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με την υποεκπώνηση οριστική μελέτη δικτύων διανομής νερού φράγματος Ιασίου που ουσιαστικά βαίνει προς την ολοκλήρωσή της. Ο βουλευτής επικοινώνησε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, τον κύριο Νίκο Τσαλικίδη, προκειμένου να υπάρξει συνεργασία για την αποτελεσματικότερη προώθηση του έργου, ενώ θα ακολουθήσει μάλιστα και συνάντησή τους. Επίσης, επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Μαρονίας Απών, τον κύριο Ντίνο Χαριτόπουλο, σχετικά με το αίτημα αξιοποίησης του νερού του φράγματος Ιασίου για να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα ίδρυυσης στο Δήμο του. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης. Σε ερώτησή του, ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Δημήτρης Χαρίτου, με θέμα «Θα χρηματοδοτήσετε την κατασκευή των δικτύων διανομής νερού του φράγματος Ιασίου ώστε να λειτουργήσει το φράγμα προς όφελος της αγροτικής παραγωγής και της οικονομίας στη Ροδόπη», απευθυνόμενοι προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έδεσε τα εξής. Το φράγμα Ιασίου που έχει κατασκευαστεί στην Ανατολική Λεκάνη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης αποτελεί έργο πνοής για τον πρωτογενή τομέα και είναι βέβαιο ότι η ολοκλήρωσή του με την κατασκευή των δικτύων διανομής νερού θα συμβάλλει αναμφισβήτητα στη σημαντική αύξηση της αγροτικής παραγωγής, στην ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης της Ροδόπης και του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής. Η πορεία κατασκευής του φράγματος Ιασίου, που αποτέλεσε όραμα πολλών δεκαετιών για την περιοχή μας, χαρακτηρίστηκε από παλινοδίες και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, αφού εγκαινιάστηκε το 2002 και χρειάστηκαν 2 δεκαετίες για να φτάσουμε στην παρούσα φάση στην ολοκλήρωση του τελευταίου κατασκευαστικού τμήματος του έργου, που είχε δημοπρατηθεί τον Ιανουάριο του 2015 από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ενώ σήμερα η λίμνη που έχει δημιουργηθεί με την κατασκευή του φράγματος συνολικής χωρητικότητας 22,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού έχει πλέον γεμίσει. Την ίδια στιγμή η υποεκπώνηση οριστική μελέτη δικτύων διανομής νερού φράγματος Ιασίου, που περιλαμβάνει υδραυλική μελέτη καθώς και τις απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες για τον οριστικό σχεδιασμό των δικτύων διανομής νερού, τοπογραφικές μελέτες, γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, γεωλογικές μελέτες κτλ., βαίνει ουσιαστικά προς την ολοκλήρωσή της. Όμως, μείζον θέμα σήμερα είναι να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για την κατασκευή των δικτύων διανομής νερού, το κόστος των οποίων μπορεί να προσεγγίσει ως ύψος προϋπολογισμού το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Το νερό του φράγματος θα χρησιμοποιηθεί για την άρδευση γεωργικής δεσπόζουσας έκτασης περίπου 26.000 στρεμμάτων, που αντιστοιχεί σε καθαρή αρδευόμενη έκταση 21.500 στρέμματα περίπου, έργα πρώτης φάσης, και αφορά στα αγροτεμάχια των αγροκτημάτων Ιασίου, Αριανών,
Ευραίνου και Λυκείου των Δήμων Αριανών και Μαρονίας Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Σύμφωνα με τη μελέτη, η κατασκευή των δικτύων διανομής και η αξιοποίηση του έργου του φράγματος θα συμβάλλει στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών και βιώσιμων καλλιεργειών, όπως επίσης και στην αναδιάρθρωση άλλων καλλιεργειών στην κατεύθυνση της ανταγωνιστικότητας, καλλιέργειες που είναι ήδη οικονομικά αποδοτικές και έχουν διέξοδο στην αγορά. Επιπλέον, ο Δήμος Μαρονίας Σαπών έχει ήδη υποβάλει αίτημα να προβλεφθεί η σύνδεση με το φράγμα για την αξιοποίηση νερού, προκειμένου να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα της σύνδρευσης στον Δήμο. Επειδή η κατασκευή των δικτύων διανομής του νερού ολοκληρώνει το φράγμα Ιασίου, ένα έργο πνοής για το πρωτογενή τομέα στη Ροδόπη, και δεν υπάρχει πολυτέλεια περαιτέρω αναμονής μετά από 2 δεκαετίες καθυστερήσεων, επειδή η αξιοποίηση του νερού του φράγματος Ιασίου θα συμβάλλει στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής, στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης και του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής της Ροδόπης. Επειδή η επένδυση σε έργα υποδομής στον πρωτογενή τομέα μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της σημερινής οικονομικής κρίσης και της επισητιστικής ανασφάλειας που πλήττει τη χώρα και φυσικά την περιοχή μας. Ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί. Πρώτον, είναι στις προθέσεις τους να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευής των δικτύων διανομής νερού φράγματος Ιασίου βάσει του προϋπολογισμού της οριστικής μελέτης? Δεύτερον, σε ποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προτίθεται να εντάξουν το έργο κατασκευής των δικτύων διανομής νερού φράγματος Ιασίου? Και τρίτον, τι μέτρα προτίθεται να λάβουν προκειμένου να επισπεύσουν την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του φράγματος Ιασίου? Με διαφορετικό πλαίσιο για τα μέτρα και τον κορονοϊό, θα γίνει η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα. Από την ερχόμενη Τρίτη, 3 Μαΐου, οπότε και ανοίγουν τα σχολεία, οι μαθητές, εμβολιασμένοι και μη, θα μπαίνουν στις τάξεις δίχως self-test, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Όπως έχουν ήδη ανακοινώσει τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, οι μαθητές των σχολείων δεν θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self-test κάθε εβδομάδα, ωστόσο θα πρέπει να συνεχίσουν να φορούν τη μάσκα τους. Περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο και εν γέννη τα απαιτούμενα υγειονομικά πρωτόκολλα επαναλειτουργίας των σχολείων από την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την 3η 3 Μαΐου στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Από την ερχόμενη Τρίτη 3 Μαΐου, οπότε και ανοίγουν τα σχολεία, οι μαθητές, εμβολιασμένοι και μη, θα μπαίνουν στις τάξεις δίχως να απαιτείται να προσκομίσουν self-test όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Με διαφορετικό πλαίσιο για τον κορονοϊό, θα γίνει λοιπόν η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα. Όπως έχουν ήδη ανακοινώσει τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, οι μαθητές των σχολείων δεν θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self-test κάθε εβδομάδα, ωστόσο θα πρέπει να συνεχίσουν να φορούν τη μάσκα τους. Ο στοχευμένος έλεγχος και τι θα γίνεται σε περίπτωση έβρισης κρούσματος. Από τις 3 Μαΐου λοιπόν, οπότε και ανοίγουν τα σχολεία, όπως είπαμε, θα μπαίνουν στις τάξεις οι μαθητές δίχως self-test όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Ο έλεγχος θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στα άτομα τα οποία θα έχουν συμπτώματα. Όταν υπάρχει δηλαδή ένα παιδί που έχει κορονοϊό, θα υπάρχει έλεγχος με 2 self-test και στους υπόλοιπους μαθητές κατά την 1η και την 4η ημέρα από τη διάγνωση των κρουσμάτων. Το παιδί θα επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού ή των άλλων συμπτωμάτων. Υπενθυμίζεται ότι η καθηγήτρια παιδιατρικής και λοιμοξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου έχει απευθύνει έκκληση στις περιπτώσεις συμπτωμάτων ίωσης τα παιδιά να παραμένουν στο σπίτι και οι γονείς να προχωρούν σε έλεγχο για COVID αναλόγως των συμπτωμάτων και των πιθανών επαφών των παιδιών τους με άλλα κρούσματα. Η κυρία Βάνα Παπαευαγγέλου είπε επίσης ότι τα μέτρα περιορισμού της διασποράς στο σχολικό περιβάλλον που περιλαμβάνουν τη συστηματική χρήση της μάσκας, τον καλό αερισμό των χώρων, των τάξεων και την υγιεινή των χεριών συνεχίζουν κανονικά να ισχύουν. Ο καλός καιρός, σημείωσε δε, βοηθάει έτσι ώστε όταν γυρίσουν τα παιδιά πίσω στο σχολείο
τα παράθυρα των τάξεων να μένουν ανοιχτά συνεχώς. Θα πρέπει όμως να τονιστεί, να γίνει ξεκάθαρο, ότι όλα τα μέτρα σχολαστικής ιχνηλάτησης των επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά να ισχύουν. Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διακρατικό έργο με τίτλο «Μεσογειακή ανοιχτή πόρη για την κοινωνική καινοτομία των κοινωνικά ευαίσθητων επιχειρήσεων» με το ακρονίμιο Resilient, στο οποίο συμμετείχε και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως εταίρος. Περισσότερες πληροφορίες για τον ανάλογο έργο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διακρατικό έργο με τίτλο «Μεσογειακή ανοιχτή πόρη για την κοινωνική καινοτομία των κοινωνικά ευαίσθητων επιχειρήσεων» με το ακρονίμιο Resilient, στο οποίο συμμετείχε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως εταίρος. Το έργο Resilient βασίστηκε στη συνεργασία φορέων της τετραπλής έλικας από 8 ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου για την αντιμετώπιση της ανάγκης για καινοτομία που συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και στην τόνωση νέων θέσεων εργασίας, ιδίως για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική οικονομία. Στόχος του έργου ήταν να ξεκινήσει μια διαδικασία αλλαγής της πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο στις εμπλεκόμενες περιοχές για την επιτυχή ενσωμάτωση της πολιτικής συνοχής. Ο γενικός στόχος του εν λόγω έργου ήταν να επηρεάσει θετικά και να προσαρμόσει ή και να αλλάξει τα διάφορα διαρθρωτικά στοιχεία της πολιτικής που διέπει τους συνεργατικούς σχηματισμούς με υψηλό κοινωνικό προσανατολισμό και ανταπόκριση, με την αξιοποίηση της δυναμικής καινοτομίας που καθοδηγείται από την τεχνολογία, τις ανοιχτές βάσεις δεδομένων και επιτυχημένα μοντέλα με κοινωνική σημασία και αντίκτυπο, δημιουργώντας παράλληλα κοινωνικές αλυσίδες αξίας σε διακρατικό επίπεδο. Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτιζόταν από 14 εταίρους από 8 χώρες, πιο συγκεκριμένα την περιφέρεια της Βενετίας ως επικεφαλής εταίρος του έργου, είτε την Ιταλία, το Πανεπιστήμιο του Έσεξ της Μασσαλίας στη Γαλλία, το Ίδρυμα για την Εταιρική Σχέση και την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κροατία, την περιφέρεια της Ίστρα στην Κροατία, το Δίκτυο Ανάπτυξης και Καινοτομίας στην Πορτογαλία, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ελλάδα, Εμπορικό Επιμελητήριο Τρεβίζο και Μπελούνο στην Ιταλία, Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Αραγκών στην Ισπανία, Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών Ελλάδα, Ενεργή Βαρκελόνη, SASPM Ισπανία, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Καταλωνίας, επίσης στην Ισπανία, Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Δυνατοτήτων Απασχόλησης Σλοβενία, Εθνική Ένωση Ιταλικών Δήμων Ιταλία και Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Αλβανίας Αλβανία. Περιφερειακός συντονιστής για τα εν λόγω ευρωπαϊκά προγράμματα και ταμεία της περιφέρειας της Ίστρια, Κροατία. Η περίοδος υλοποίησης του εν λόγω διακρατικού έργου οριζόταν από την 1η Φεβρουαρίου 2018 μέχρι αύριο 30 Απριλίου 2022. Ένας από τους βασικούς στόχους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ήταν η ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην περιφέρειά μας μέσα από την κατάρτιση, δικτύωση και προβολή τοπικών επιχειρήσεων και οργανισμών που συμβάνουν στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών της περιοχής. Αναφορικά με τις επιμέρους δράσεις, τόσο σε τοπικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο, πραγματοποιήθηκαν. Εργαστήρια κοινωνικής επιχειρηματικότητας, επισκέψεις μελέτης σε τοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, το οποίο είναι διαθέσιμο τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας του Resilient. Δράσεις ευαισθητοποίησης, δικτύωσης και ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο, όπως συνεντεύξεις τύπου, εργαστήριο διεύρυνσης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, Scaling Up Workshop και εκδήλωση δικτύωσης Scaling Out Roadshow. 6 διακρατικά webinars, τα οποία βρίσκονται μαγνητοσκοπημένα και αναρτημένα, τα οποία είναι μαγνητοσκοπημένα και αναρτημένα στη σχετική πλατφόρμα του Resilient. Διακρατική πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων του Resilient και διακρατική πιλωτική δράση του Resilient Lab.
Μέσα από τις εν λόγω δράσεις του έργου, οι τοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις και οι συνεργατικοί σχηματισμοί με υψηλό κοινωνικό προσανατολισμό και ανταπόκριση και άλλες επιχειρήσεις και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται ή που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην κοινωνική οικονομία από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, απέκτησαν την απαραίτητη γνώση για να ενδυναμώσουν τις κοινωνικές τους επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν νέες, καθώς και να δικτυωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το έργο του Resilient, το εν λόγω διακρατικό έργο με τίτλο «Μεσογειακή ανοιχτή πόρη για την κοινωνική καινοτομία των κοινωνικά ευαίσθητων επιχειρήσεων», χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Med 2014 έως 2020. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου plusresilientinterreg.pavlamed.eu.gr. Για πρώτη φορά, αρχαία ελληνική λύρα ήχησε στην Κομοτηνή της Γης του Ορφέα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κιθάρας Θράκης 2022. Τις προηγούμενες δύο χρονιές, το 2020 και το 2021, η πανδημία του κορονοϊού COVID-19 δεν επέτρεψε τη διοργάνωσή του, ωστόσο φέτος επέστρεψε δυναμικότερα και συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία. Ένα μουσικό πρόγραμμα που σπάνια κανείς έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν χθες το βράδυ και μάλιστα δωρεάν όσοι πολίτες βρέθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής. Η χθεσινοβραδινή δεύτερη κατά σειρά συναυλία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κιθάρας Θράκης 2022 ήταν από αυτές που όσοι και όσες την παρακολούθησαν θα ήθελαν σίγουρα να την ξαναδούν και όσοι και όσοι την έχασαν θα ήθελαν να έχουν να επαναληφθεί στο μέλλον. Πριν δούμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί, να σας ενημερώσουμε πως οι συναυλιακές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Κιθάρας Θράκης 2022 ολοκληρώνονται απόψε, Παρασκευή 29 Απριλίου, στις 8.30 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής. Πρώτη φορά, αρχαία ελληνική λύρα ήχησε στην Κομοτηνή της Γης του Ορφέα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κιθάρας Θράκης 2022. Ένα μουσικό πρόγραμμα που σπάνια έχει κανείς την δυνατότητα να παρακολουθήσει, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν χθες βράδυ και μάλιστα δωρεάν όσοι και όσες βρέθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής. Ο κορυφαίος διεθνός μελετητής της αρχαίας ελληνικής λύρας, ο κύριος Νίκος Ξανθούλης, ο πολυβραβευμένος σε Ελλάδα και εξωτερικό, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Κιθαριστών, ο κύριος Στέλιος Γκόλγκαρης, ο διακεκριμένος κύριος Γιώργος Γκόλγκαρης και το ντουο Buenos Aires με τον παγκοσμίου φήμης Γάλλο κιθαριστή Έρικ Φραντσέρης και τον διεθνώς καταξιωμένο βιρτουόζο του μπαντονεών επίσης Γάλλο Τζέρεμι Βανερέου, συνεπήραν το κοινό το οποίο τους καταχειροκρότησε και τους επεφήμισε ενθουσιωδώς και δικαίως. Η χθεσινοβραδινή δεύτερη συναυλία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κιθάρας Θράκης 2022 ήταν από αυτές που όσοι και όσες την παρακολούθησαν θα ήθελαν σίγουρα να την ξαναδούν και όσοι και όσες την έχασαν θα ήθελαν να επαναληφθεί. Το κοινό αρχικά καλωσόρισε ο Στέλιος Γκόλγκαρης πλέκοντας το εγκόμιο της Προέδρου της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού Κομοτηνής, κυρίας Νατάσας Ελβεριάδου, του στυλοβάτη δηλαδή της διοργάνωσης που ξεκίνησε το 2014 και εξαίροντας τον ρόλο και την προσφορά του στα καλλιτεχνικά δρόμενα της περιοχής, του καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ, κομοτηναίου κιθαριστή και συνθέτη, κυρίου Δημήτρη Σφιντηρίδη. Ο κύριος Νίκος Ξανθούλης απέδωσε με την αρχαία λύρα ποικιλία ακουσμάτων από έργα που έχει γράψει για παραστάσεις αρχαίου θεάτρου, οι οποίες ανέβηκαν και βραβεύτηκαν στην Αθήνα έως και ζεϊμπέκικα και παραδοσιακούς ελληνικούς ρυθμούς. Οι Έρικ Φραντσέρης και Τζέρεμι Βερνέου εκτέλεσαν με ξεχωριστό ταπεραμέντο θρυλικά κομμάτια τάγκο και όχι μόνο.
Οι συναυλιακές εκδηλώσεις του φεστιβάλ ολοκληρώνονται απόψε Παρασκευή 29 Απριλίου στις 8.30 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής. Στο πρώτο μέρος θα ακουστούν μουσικά κιθαριστικά σύνολα από το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής, το Δημοτικό 2 Αλεξανδρούπολης και το Μουσικό Σχολείο Καβάλας. Ενώ στο δεύτερο μέρος ακολουθεί τρίο φλαμέγκο με τους κυρίους Χρήστο Τζιφάκη στην κιθάρα, Παναγιώτη Μπουραζάνη στο μπάσο και τον Γιάννη Παπαγιανούλη στα κρουστά. Το κιθαριστικό φεστιβάλ Θράκης συνεχίζει λοιπόν να γράφει ιστορία. Πραγματοποιείται στην Κομοτηνή από την Δημοτική Κοινοφιλία Επιχείρηση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Κομοτηνής κάθε χρόνο από το 2014. Ο φημισμένος Κομοτηναίος κιθαριστής και συνθέτης, ο κ. Δημήτρης Φιντηρίδης, είναι ο εμπνευστής της ιδέας, την οποία αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή η πρόεδρος του ΔΚΕΠΑΚ, η κ. Νατάσα Ελβεριάδου, και ενθάρρυνε και υποστήριξε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Κιθαριστών, ο κ. Στέλιος Γκόλγαρης. Οι συναυλίες, τα ρεσιτάλ, τα σεμινάρια και οι διαγωνισμοί του φεστιβάλ προσελκύουν κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερους λάτρες της κιθάρας και της κλασικής μουσικής, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έχουν δημιουργήσει και νέους οπαδούς του κλασικού ρεπερτορίου. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν διεθνώς καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι βιρτουόζοι της κιθάρας, καθιστώντας το ως το μεγαλύτερο στον βαλκανικό χώρο και ως τον σημαντικότερο πολιτισμικό θεσμό της Θράκης. Το 2020 και το 2021 η πανδημία του κορονοϊού, δυστυχώς COVID-19, δεν επέτρεψε τη διοργάνωσή του, ωστόσο φέτος επέστρεψε ακόμη δυναμικότερο και συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Thank you.
Στο σημείο αυτό θα δούμε τα εφημερεύοντα και τα νυχτερεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομοτηνής. Και στο σημείο αυτό θα δούμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Εσείς μπορείτε να μας παρακολουθείτε και ηλεκτρονικά στο www.tvrodopi.gr. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.